Κύριε Κυριάκο, τι έχουμε σήμερα εδώ? Σήμερα φιλοξενούμε στα Γρεβνά την εθνική παιδοεφήβων, θα την πούμε, γιατί θα είναι μεν παιδες, αλλά θα πάρουν μέρος στο τουρνά, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα εφήβων. Ουσιαστικά ετοιμάζονται για το πανευρωπαϊκό που θα γίνει του χρόνου. Θα πάνε μόνο και μόνο για να πάρουν κάποιες εμπειρίες και θα έχουν αντιπάλους τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, όπως είναι η Σερβία και η Τουρκία. Είμαστε στον ίδιο όμιλο και πιο πολλοί πάνε για εμπειρίες. Εδώ θα μείνουν, είπατε, 8 ημέρες. Θα μείνουν 8 ημέρες, θα φύγουν από εδώ την Τετάρτη το βράδυ και θα ταξιδέψουν για Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη για Γιάνγκυρα. Εδώ πού φιλοξενούνται τα παιδιά? Φιλοξενούνται στην Εστία και με ευκαιρία θα ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Βρεβενών και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Βρεβενών και τους αντιδημάρχους, τον κύριο Πέτρο και τον κύριο Τριγώνη. Εσείς τώρα, βλέποντας τα παιδιά να αθλούνται, τι αποκομίζετε, τι βλέπετε? Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τα καταφέρουν στο βόλεϊ, υπάρχει υποδομή? Χρήστο, άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός που φέραμε την Εθνική στα Γρεβενά. Πρώτον γύρον για να δουν και τα δικά μας τα παιδιά που έχουμε στο ανδρικό και στο παιδικό, να έρθουν να δουν πώς είναι τα άλλα τα παιδιά, πώς γυμνάζονται, ποιο είναι το νόημα της Εθνικής Ελλάδας, ποιο είναι το νόημα της Εθνικής Παιδών Εφήβων, πώς γίνονται οι αποστολές. Και εξάλλου γι' αυτό πήραμε και μαζί μας, θα πάρουμε μαζί μας τη φυσιοθεραπεύτρια από τα Γρεβενά, την Ξένια την Πασχαγιανίδου, η οποία θα είναι εδώ αυτές τις μέρες να μας βοηθήσει και μετά θα ακολουθήσει με την Εθνική στην Άγκυρα. Θα είναι η φυσιοθεραπεύτρια της Εθνικής Ομάδος. Έχουμε υποδομή δηλαδή, το βόλεϊ προοδεύει. Ναι, προοδεύουμε. Αλλά θέλουμε δουλειά ακόμα, είμαστε πίσω εμείς στο ανδρικό. Τώρα για να έρθει η Εθνική Παιδοεφήβων, όπως την είπατε, στα Γρεβενά. Αυτό, ποιοι βοήθησαν σε αυτό? Κοίταξε, γενικά όλος ο Γυμναστικός Σύλλογος, όλο το Προεδρείο, πήρε μια απόφαση ότι θα ζητήσουμε μια προετοιμασία να γίνει στα Γρεβενά. Φυσικά εμείς ζητήσαμε να γίνει πρώτα αυτή η Εθνική Γυναικών, αλλά κάπου κόλλησε η δουλειά για άλλους λόγους, τους οποίους δεν θέλω να τους αναφέρω τώρα, και μετά αποφασίσαμε και η Εθνική Παιδεία. Είναι ικανοποιημένοι τα καιρικά, οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες? Είναι ιδανικές οι καιρικές συνθήκες στα Γρεβενά. Μπορεί ο αθλητής να κοιμηθεί το βράδυ χωρίς ζέστα, να ξεκουραστεί άνετα, δηλαδή χωρίς κλιματιστικά όπως γίνεται παρακάτω. Δεύτερον, ας πούμε, το γήπεδο είναι ιδανικό. Έχουμε ένα από τα καλύτερα παρκέ σε κατασκευή που δεν παρουσιάζει τραυματισμούς και τέτοια. Και σχετικά, όπως είδατε και μόνος που ήρθατε μέσα, γιατί έχουμε ένα γήπεδο δροσερό παρότι δεν έχει κλιματισμό και τίποτα. Και αυτό, ας πούμε, τους αρέσει όλους δηλαδή. Μάλιστα. Είναι θερμοκρασίες πολύ χαμηλές και ενδείκνεται για αυτούς τους καλοκαιρινέους μήνες η προετοιμασία στα Γρεβενά. Και άμα θες, ας πούμε, να το πάω και λίγο πιο πέρα, το όνειρό μου είναι τα Γρεβενά, το κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών, η εστία των Γρεβενών και η πόλη των Γρεβενών να καθιερωθεί σιγά σιγά σαν το αθλητικό κέντρο του βόλεϊ, του ελληνικού βόλεϊ. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι να υπάρχουν ομάδες εδώ της Εθνικής να κάνουν προετοιμασία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.